όπως κάθε χρόνο τις τελευταίες δεκαετίες, έτσι και φέτος, ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή σας καλωσορίζει στη σεμνή και λιτή αυτή τελετή, τιμής και μνήμης, δια της οποίας το κίνημά μας διατηρεί άσβεστη τη φλόγα της εθνικής μνήμης. Τιμούμε απόψε εκείνους που δύο και πλέον χιλιάδες χρόνια πριν αγωνίστηκαν στο ιερό του το πεδίο μέχρι σε σχάτων, επιτυγχάνοντας προπαντός τούτο. Να μην μπορεί κανείς σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο να ομιλεί για Ανδρεία δίχως να κάνει ιδιαίτερη μνήμα στους προγόνους μας, οι οποίοι έπεσαν στο χώρο αυτό υπερασπίζοντας το αιώνιο ιδανικό της ελληνικής ελευθερίας. Για τη διαχρονική σημασία της μάχης των Θερμοπυλών, καλείται στο βήμα ο συναγωνιστής και μέλος Κεντρικής Επιτροπής Χριστόφορος Τσάγκας. Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Έτος 480 π.Χ. και οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τους βαρβάρους στις Θερμοπύλες. Έτος 2018 μετά Χριστόν. 2.498 έτη. 2.498 έτη μετά και οι Χρυσαυγίτες βρισκόμαστε εδώ, μπροστά στο μνημείο του βασιλιά Λεωνίδα, εδώ σε αυτό το ίδιο το ιερό πεδίο της μάχης. Όχι απλοί επισκέπτες, αλλά μύστες ενός κόσμου διαφορετικού. Κοινωνή πνεύματος αρχαίου, αθάνατου ελληνικού. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Καθημερινά έρχονται εδώ ως επισκέπτες άνθρωποι από όλες τις γωνιές του κόσμου και κλείνουν ευλαβικά το γόνι μπροστά στην Ανδρεία των αρχαίων Ελλήνων και το στρατιωτικό μεγαλείο των Σπαρτιατών. Για μας όμως, το ιερό πεδίο της μάχης των Θερμοπυλών σηματοδοτεί πολλά περισσότερα πράγματα. Είναι η συνειδητοποίηση της αδιάσπαστης φυλετικής συνέχειας του ελληνισμού. Είναι η φωνή του αίματος και της τιμής που λέει «Εμπρός, πάντα εμπρός!» Ελλάδα ισχυρή, εθνικιστική! Ελλάδα ισχυρή, εθνικιστική! Ελλάδα ισχυρή, εθνικιστική! Το 480 π.Χ. η υψηλή στρατηγική των Σπαρτιατών ήρθε αντιμέτωπη με την αντίστοιχη υψηλή στρατηγική των Περσών. Αφήνοντας πίσω του την πρωτεύουσά του Περσέπολη, ο Ξέρξης προχώρησε σε μία διακήρυξη, η οποία δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνίας για τον σκοπό της εκστρατείας του. Όπως λοιπόν τη διασώζει ο Ηρόδοτος. Θα κάνουμε την περσική χώρα να συνορεύει με τον ουρανό του Διός, γιατί ο ήλιος δεν θα βλέπει καμία άλλη χώρα που να συνορεύει με αυτήν. Θα προελάσουμε μέσα από ολόκληρη την Ευρώπη. Και όλες αυτές τις χώρες, εγώ θα τις κάνω μία και θα τις ενώσω με τη δικιά μας. Η δήλωση αυτή του Ξέρξη σήμαινε ότι η σύγκρουση μεταξύ του κοινωνικοπολιτικού συστήματος της Σπάρτης με το αντίστοιχο πολιτιακό καθεστώς των Περσών ήταν αναπόφευκτη. Αυτός λοιπόν, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είναι ο λόγος, ένας ανάμεσα σε πολλούς λόγους, για τον οποίο είναι σημαντικό εμείς οι Χρυσαυγίτες, εμείς οι Έλληνες εθνικιστές, να ερχόμαστε κάθε χρόνο στις Θερμοπύλες. Είναι επιβεβλημένο να συνειδητοποιούμε, είναι επιβεβλημένο να μην λησμονούμε και να μην διαφεύγει της προσοχής μας η διαφορά μεταξύ του σπαρτιατικού ιδεώδους και της πολιτιακής κατωτερότητας των Ασιατών επίδοξων κατακτητών. Εκείνη την εποχή, η αυτοκρατορία της δυναστείας των Αχεμενιδών ήταν η πρώτη αυτοκρατορία
που είχε καταφέρει να κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο τμήμα του αρχαίου κόσμου. Αποτελούσε ένα κράτος πολυπολιτισμικό, οικουμενικό, το οποίο λειτουργούσε ως το πλαίσιο συνύπαρξης και επιμιξίας πολλών και διαφορετικών υποτελών λαών. Οι υπόδουλοι στους Πέρσες λαοί έχαναν την πολιτική τους ελευθερία, είχαν όμως τη δυνατότητα να ζήσουν χωρίς τον φόβο εξωτερικών επιθέσεων, απαλλαγμένοι από πολεμικές συγκρούσεις, με την προϋπόθεση όμως ότι θα αποδέχονταν την αυταρχική δεσποτεία της δυναστείας των Αχεμενιδών. Μία δεσποτεία υλικής πολυτέλειας, ηθικής παρακμής και πνευματικής μαρθακότητας. Αυτούς τους υποτελείς υπόδουλους λαούς μπορεί να δει κανείς ακόμα και σήμερα στις γλυπτές παραστάσεις που κοσμούν τον τοίχο της μεγάλης κλίμακας στα ερείπια του ανακτόρου της Περσεπόλεως. Εκεί όλοι αυτοί οι λαοί απεικονίζονται να ανεβαίνουν τη μεγάλη κλίμακα, κρατώντας με δουλοπρέπεια τις ετήσιες προσφορές τους για τον μεγάλο βασιλέα. Ως κίνητρο για την υπαγωγή στην αυτοκρατορική εξουσία, οι Αχεμενίδες βασιλείς προσέφεραν στους υποτελείς τους τα εμπορικά και οικονομικά ωφέλη που προέκυπταν για τους κατακτημένους από την ένταξη ενός εκάστου λαού στην κοινή αγορά της Περσικής Αυτοκρατορίας. Και επιπλέον, κάτι που μας θυμίζει τα σημερινά πράγματα, το κοινό νόμισμα που κυκλοφορούσε σε όλη της την επικράτεια. Όμως, το αίσθημα υπεροχής και ανωτερότητας που χαρακτήριζε τους Σπαρτιάτες, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους υποτελείς λαούς, καθιστούσε αδύνατο τον συμβιβασμό με αυτή την υποτέλεια και υπαγόρευε στον βασιλιά Λεωνίδα και τους 300 του την μέχρι σε σχάτων αντίσταση, την υπέρτατη θυσία στο στενό των Θερμοπυλών. Ελλάς, Ελλάς, ήταν οι έπιτες! Ελλάς, Ελλάς, ήταν οι έπιτες! Ελλάς, Ελλάς, ήταν οι έπιτες! Χάρη σε αυτή τη θυσία, ο στόχος του Ξέρξη, όπως προαναφέρθηκε, να ενώσει όλους τους τόπους σε έναν τόπο, δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Η σπαρτιατική κοινωνία, από την άλλη πλευρά, της οποίας ηγούνταν οι Αγιάδες και οι Ευρυποντίδες βασιλείς, ήταν μια ολιγαρχική κοινωνία με αριστοκρατικά στοιχεία βασισμένη στην αγροτική παραγωγή. Η δομή της χαρακτηρίζονταν από την διαίρεση σε φράτρες, δηλαδή φατρίες, ευρύτερες οικογένειες, και φυλές. Τους Λακεδαιμόνιους αποτελούσαν οι Σπαρτιάτες από κοινού με τους Περίοικους. Το σύστημα διακυβέρνησής της αποτελούνταν από τους δύο βασιλείς, τη Γερουσία, τους Εφόρους και τη Συνέλευση των Πολιτών, η οποία είχε δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει τις προτάσεις της Γερουσίας, όχι όμως να τις τροποποιήσει. Εκτός από το σύστημα διακυβέρνησης, το κοινωνικοπολιτικό σύστημα της Σπάρτης είχε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, οι πολίτες ήταν ίσοι. Η ισότητα αυτή ήταν στενά συνδεδεμένη με το στοιχείο της κατοχής καλλιεργήσιμης γης. Δεύτερον, η ζωή των πολιτών ήταν οργανωμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη στρατιωτική αποτελεσματικότητα του κράτους. Ως συνέπεια όλων των παραπάνω, οι Σπαρτιάτες πολίτες ονομάζονταν τιμητικά όμοιοι, ακριβώς για να καταδειχθεί η ισότητά τους απέναντι στον νόμο. Η ισότητα εκφράστηκε και στον αναδασμό της γης, που πραγματοποιήθηκε με την παρεχώρηση σε κάθε πολίτη ενός κλήρου ίσου μεγέθους ή ίσης απόδοσης. Από την ηλικία των 7 ετών, οι άρενες Σπαρτιάτες υποβάλλονταν στην φυβισμένη για τη σκληρότητά της αγωγή, η επιτυχής ολοκλήρωση της οποίας ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων. Η αγωγή είχε σκοπό να σκληραγωγήσει τους νέους Σπαρτιάτες και να τους εμφυσίσει πνεύμα πειθαρχίας, άμυλας, υπακοής στους μεγαλυτέρους και κατ' επέκταση στους ανωτέρους. Βασικό κομμάτι της κοινωνικής ζωής των Σπαρτιατών, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη στρατιωτική οργάνωσή τους,
ήταν τα συσίτια κατά φράτρες, στα οποία ήταν υποχρεωμένοι να συμμετέχουν καθημερινά όλοι. Η συνεχής επαφή μεταξύ των μελών μιας φράτρας οδηγούσε στην ανάπτυξη δεσμών, οι οποίοι ενίσχυαν τη συνοχή της φάλαγγας των οπλιτών την ώρα της μάχης. Εν τέλει, η διάρθρωση αυτού του σπαρτιατικού κοινωνικοπολιτικού συστήματος πέτυχε τον σκοπό της. Οι υπόλοιποι Έλληνες θεωρούσαν ομόφωνα τους Σπαρτιάτες ως τους καλύτερους στρατιώτες του κόσμου. Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και την αναφορά στον περίφημο θεσμό της ξενιλασίας, δηλαδή την περιοδική απαγόρευση σε ξένους να διαμένουν στη σπαρτιατική επικράτεια προκειμένου να μην διαφθαρούν οι Σπαρτιάτες από ξενικές συνήθειες. Όχι στη λήφη και στην υποταγή, εθνικής μας χρυσή αυγή. Όχι στη λήφη και στην υποταγή, εθνικής μας χρυσή αυγή. Όχι στη λήφη και στην υποταγή, εθνικής μας χρυσή αυγή. Η δομή και η οργάνωση της Σπαρτιατικής Πολιτείας εξηγεί απόλυτα την απόβαση του Λεωνίδα να παραμείνει στο στενό των Θερμοπυλών, ακόμα και αφότου έγινε γνωστό ότι η ελληνική δύναμη κινδύνευε με περικύκλωση από τους Πέρσες, τους οποίους οδηγούσε ο Εφιάλτης. Ο Ηρόδοτος μιλά για την επιθυμία του Αγιάδη Βασιλιά να εξασφαλίσει δόξα για τον εαυτό του και για τη Σπάρτη. Με σύγχρονη στρατηγική ορολογία, ο Λεωνίδας ενίσχυε την αποτρεπτική φήμη της Σπάρτης. Η συμπεριφορά του Λεωνίδα επιβεβαίωνε απόλυτα ακριβώς αυτή τη φήμη. Το μήνυμα της συμπεριφοράς αυτής ήταν σαφές. Όποιος αντιμετωπίζει το σπαρτιωτικό στρατό θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μάχη μέχρι σε σχάτων. Οι Σπαρτιάτες νικούν ή πεθαίνουν. Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση. Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση. Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση. Η αντιπαράθεση των Σπαρτιατών με τους Πέρσες του Ξέρξη εκφράζει την αιώνια αντιπαράθεση Ευρώπης-Ασίας. Αντιπαράθεση που συνεχίζεται από την εποχή του Ομήρου μέχρι και σήμερα. 2.500 χρόνια μετά, ο εθνικός κίνδυνος από Ανατολάς είναι πέρα για πέρα υπαρκτός, άμεσος και ορατός. Βιώνουμε μία κύβδηλη ειρήνη, αναμένοντας για μια ακόμα φορά την επίθεση του Ασιάτη επίδοξου κατακτητή της Ελλάδος. Είναι σαφές ότι η Τουρκία προετοιμάζεται μεθοδικά και συστηματικά για μια επίθεση κατά της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια. Σε αυτή τη μεθοδική προετοιμασία, αντίβαρο από την πλευρά των ελληνικών κυβερνήσεων, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα. Ούτε αντίβαρο ηθικό, ούτε αντίβαρο στρατιωτικό. Μοναδική αιστεία αντίστασης, μοναδικό ανάχωμα στους βαρβάρους, του χθες και του σήμερα, η Χρυσή Αυγή με τον αρχηγό της Νικόλαο Μιχαλολιάκο. Σε φίλησε στο σύστημα ακόμα μια φορά. Όπως οι Σπαρτιάτες πρόγονοί μας, όπως εκείνοι, έτσι και εμείς, με αρχηγό έναν Σπαρτιάτη και σήμερα, το χρέος που μας αναλογεί δεν θα το ρίξουμε στους ώμους αλωνών. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο αρχηγός! Ζήτω! Πατρίδα, τιμή, χρυσή αυγή! Πατρίδα, τιμή, χρυσή αυγή! Αίμα, τιμή, χρυσή αυγή! Για το ιστορικό της μάχης των Θερμοπυλών, στο βήμα καλείται ο συναγωνιστής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Νικόλαος Λεμοτζής.
Αρχηγέ, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τούτα τα χώματα τα ιερά φιλοξενούν τις ψυχές αυτών που τα υπερασπίστηκαν και τα υπερασπίζονται στο διάβα των αιώνων. Αποτέλεσαν το σημείο στο οποίο οι αποφασισμένοι και γενναίοι 300 Σπαρτιάτες μαζί με τους 700 Θεσποιείς παρατάχτηκαν απέναντι στα στήφη της Ασίας σε μια μάχη που έμεινε στην ιστορία ως η απόφαση λίγων να αντιταχθούν σε πολλούς. Όλα ξεκινούν αρκετά έτη νωρίτερα. Οι ιωνικές πόλεις της Μικράς Ασίας στενάζουν υπό τον Περσικό ζυγό και αποφασίζουν να απελευθερωθούν. Ζητούν τη συνδρομή των αδερφών τους στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Αθήνα και Ερέτρια ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αποστέλλοντας στρατιωτικές δυνάμεις. Η Ιωνική Επανάσταση του 499 αποτυγχάνει. Οι Πέρσες ορκίζονται εκδίκηση. Λίγα έτη αργότερα, στη μάχη του Μαραθώνα, κατατροπώνονται. Μετά το θάνατο του Δαρίου, ο διάδοχος ιός του Ξέρξης, παρακινημένος από συγγενείς και συμβούλους, αποφασίζει να τιμωρήσει τους Έλληνες και να ξεπλύνει την τροπή. Επί τρία έτη προετοιμάζεται πυρετοδός. Εφόδια, στρατιώτες, καράβια συγκεντρώνονται σε επιλεγμένα μέρη της αυτοκρατορίας του. Ο Ξέρξης στέλνει πρεσβείες σε όλες τις ελληνικές πόλεις, πλην Αθηνών και Σπάρτης, απαιτώντας γη και ίδωρ ως ένδειξη υποταγής. Ο στρατός του συγκεντρώνεται στις Σάρδεις και ξεκινάει η πορεία προς την Ελλάδα. Πόλεις ερημώνουν, ποταμοί στερεύουν στο πέρασμά του. Ο Ξέρξης προβαίνει σε μια ανίκουστη ύβρη. Μαστιγώνει συμβολικά τον Ελίσποντο για να τον τιμωρήσει. Δεν ξέρει όμως πως όλα τα στοιχεία της ελληνικής φύσης είναι στο πλευρό των Ελλήνων και πως για τούτη την ύβρη θα μετανιώσει πικρά. Οι χερσαίες δυνάμεις των Περσών αγγίζουν το 1.700.000 στρατιώτες, ενώ το στόλο αποτελούν 500.000 ναύτες και κοπηλάτες, 1.200 καράβια μαζί με χιλιάδες μεταγωγικά και επικουρικά. Ο Ηρόδοτος, ο πατέρας της ιστορίας, αναφέρει: «Αφού πέρασε ο Ξέρξης στην Ευρώπη, στάθηκε και παρατηρούσε το στρατό του, ενώ περνούσε κάτω από τη φοβέρα του μαστιγώματος. Το πέρασμα βάσταξε 7 μέρες και 7 νύχτες χωρίς διακοπή. Εκατοντάδες έθνη της Ασίας οδεύουν προς τη σύγκρουση. Πέρσες, Μίδοι, Κίσοι, Ασσύριοι, Βάκτροι, Σάκες, Ινδοί, Άριοι, Πάρθοι και ένα σωρό άλλα έθνη για τα οποία οι Έλληνες δεν έχουν ακούσει ξανά τίποτα. Ο Ξέρξης, γεμάτος αλαζονία, θεωρεί πως δεν υπάρχει στρατός που θα αντισταθεί μόλις αντικρίσει τη στρατιά του. Ο εξόριστος βασιλιάς της Σπάρτης, Δημάρατος, τον προειδοποιεί: «Οι Σπαρτιάτες θα αντισταθούν!» Από την άλλη πλευρά, πολλές ελληνικές πόλεις ενώνονται μπροστά στον επικείμενο κίνδυνο των Περσών και αποφασίζουν να παρατάξουν τα στρατεύματά τους αρχικά στα Τέμπη. Η ιδέα όμως εγκαταλείπεται και τελικά τα ελληνικά στρατεύματα συγκεντρώνονται εδώ στις Θερμοπύλες, ενώ ο ελληνικός στόλος στο Αρτεμίσιο. Ο βασιλιάς της Σπάρτης, Λεωνίδας, που έχει τεθεί επικεφαλής των Ελλήνων, κατορθώνοντας να συμβιβάσει τις διαφορές των ελληνικών πόλεων, αποφασίζει την επισκευή του αρχαίου τείχους των Φωκαίων. Οι δυνάμεις των Ελλήνων αγγίζουν τις 7.000 οπλιτών, 300 Σπαρτιάτες, 500 Μαντινείς, 500 Τεγεάτες, 120 Ερχομένοι, 1.000 Αρκάδες, 400 Κορίνθοι, 200 Φλιάσοι, 80 Μικυναίοι, 700 Θεσποιείς, το σύνολο των οπλιτών από τους οπούντους Λοκρούς, 1.000 Φωκείς. Στις δυνάμεις αυτές θα πρέπει να αναφερθούν και 400 Θηβαίοι, παρά το γεγονός ότι η πόλη τους έχει ήδη δηλώσει υποταγή στον Ξέρξη. Οι Πέρσες πλησιάζουν στις Θερμοπύλες. Ένας υπέας τους φτάνει στο στρατόπεδο των Ελλήνων και βλέπει τους Σπαρτιάτες να ετοιμάζονται για τη μάχη κάνοντας γυμναστική και φτιάχνοντας τις κόμες τους. Ενημερώνει τον Ξέρξη για την περίεργη εικόνα που βλέπει. Ο Δημάρατος και πάλι του εξηγεί ότι οι Σπαρτιάτες πρώτου κινδύνου περιποιούνται τον εαυτό τους. Επί 4 ημέρες ο Ξέρξης παραμένει άπραγος. Τελικά στέλνει πρέσβη στο Λεωνίδα με την απέτηση να του παραδώσουν τα όπλα, υποσχόμενος ανταλλάγματα για τον ίδιο σε περίπτωση παράδοσης, για να λάβει την υπέροχη και αρημάνια απάντηση που αντυχεί στους αιώνες και φτάνει μέχρι εμάς σήμερα. Μολόν λαβέ! Λαός, στρατός, εθνικισμός! Η σύγκρουση ξεκινάει. Πρώτοι επιτίθενται οι Μίδοι και οι Κίσοι, καθώς και οι συγγενείς εκείνων που πέθαναν στο Μαραθώνα και διψούν για εκδίκηση. Η επίθεση εκδηλώνεται σε αλλεπάλληλα κύματα. Όλα συντρίβονται στην αδιαπέραστη ελληνική οπλητική φάλαγγα. Ακολουθεί η επίθεση των αθανάτων, της προσωπικής φρουράς των 10.000 επίλεκτων του Ξέρξη. Οι Σπαρτιάτες εφαρμόζουν ένα εκπληκτικό στρατήγημα υψηλής τεχνικής ικανότητας και στρατιωτικής εκγύμνασης. Προσποιούνται υποχώρηση και συντεταγμένα στρέφουν την κατάλληλη στιγμή το μέτωπο προς τους εχθρούς, στους οποίους προκαλούν αμέτρητες απώλειες.
Οι αθάνατοι γνωρίζουν το θάνατο. Ο Ξέρξης ντροπιάζεται. Διατάζει συνεχείς επιθέσεις. Η κατάληξη είναι η ίδια για το στρατό του. Φυγή ή θάνατος. Τα ελληνικά στρατεύματα εναλλάσσονται στο στενό πεδίο μάχης και έτσι δίνεται δυνατότητα μικρής ανάπαυσης. Το ηθικό των Περσών έχει καταρακωθεί. Ο Ξέρξης παρακολουθεί τη συντριβή του στρατού του Έντρομος. Τρεις φορές εκτινάσεται από τη θέση του. Τούτη τη στιγμή εμφανίζεται στο προσκήνιο ο προδότης Εφιάλτης. Αποκαλύπτει την Ανοπαία Τραπό, ένα μονοπάτι που συνδέει την πεδιάδα στην οποία βρίσκεται το στρατόπεδο των Περσών και το οποίο απολύγει στην πίσω πλευρά των στενών και τα νότα των Ελλήνων. Αμέσως ξεκινούν οι αθάνατοι με οδηγό τον Εφιάλτη. Όλο το βράδυ βαδίζουν κρυφά. Χίλιοι φωκοί σφυλούν το πέρασμα. Αντιλαμβάνονται τους Πέρσες που πλησιάζουν και ειδοποιούν τους Έλληνες. Οι Πέρσες επιτίθενται μόνο όταν τους διαβεβαιώνουν πως δεν υπάρχουν απέναντί τους Σπαρτιάτες. Οι φωκοί υποχωρούν. Ο Λεωνίδας συγκαλεί πολεμικό συμβούλιο και αποφασίζει ότι δεν χρειάζεται να παραμείνουν όλοι στις Θερμοπύλες. Ο ίδιος, αμετακίνητος και πιστός στις παραδόσεις της Σπάρτης, παραμένει για να αντισταθεί, εμφορούμενος από την αγάπη για την πατρίδα και το λαό του. Επιδιώκει να επαληθευτεί άλλωστε και ο χρησμός από το μαντίο των Δελφών, σύμφωνα με τον οποίο ή θα καταστραφεί η Σπάρτη ή θα πεθάνει ένας βασιλιάς της. Την απόφαση του Λεωνίδα ακολουθούν και οι 700 θεσποιείς με αρχηγό το Δημόφυλλο. Τα Περσικά στήφη κινούνται προς τις ελληνικές θέσεις. Οι 300 Σπαρτιάτες και οι 700 θεσποιείς, εραστές της δόξας και του θανάτου, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι θα θυσιαστούν, βαδίζουν εναντίον των υπεράριθμων εχθρών. Η σύγκρουση είναι σφοδρή. Οι Πέρσες κατά εκατοντάδες δαγκώνουν το χώμα από τα ελληνικά δόρατα. Όταν σπάνε και αυτά, οι Έλληνες τραβούν τα ξύφη. Ξετυλίγονται στιγμές δόξας, αθάνατης γενναιότητας και ομηρικής αριστείας. Κάπου εδώ πέφτει ο βασιλιάς Λεωνίδας. Μάχη ξεσπάει γύρω από το νεκρό του σώμα. Οι Σπαρτιάτες προσπαθούν να προστατεύσουν τον νεκρό βασιλιά τους. Και πάλι ο Ηρόδοτος μας λέει: για τον νεκρό του Λεωνίδα έγινε σώμα με σώμα μεγάλη συμπλοκή, ώσπου οι Έλληνες, αφού αποκρούσανε 4 φορές τους Πέρσες, κερδίσανε τον νεκρό με την παλικαριά τους. Ελλάς! Ελλάς! Ήταν η Επίτας! Ελλάς! Ελλάς! Ήταν η Επίτας! Ελλάς! Ελλάς! Ήταν η Επίτας! Η άφηξη των αθανάτων στα νότα τους τους κάνει να αλλάξουν τακτική. Οπισθοχωρούν συντεταγμένα, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στα Περσικά στήφη. Ένας καταιγισμός από βέλη και ακόντια μαυρίζει τον ουρανό. Ο Σπαρτιάτης Δινέκης χαμογελάει μέσα από την περικεφαλαία του. Θυμάται τότε που κάποιος του είπε ότι οι βάρβαροι είναι τόσοι πολλοί που με τα βέλη τους θα κρύψουν τον ήλιο. Θυμάται όμως και τη λακωνική απάντηση που του έδωσε. Καλύτερα, γιατί θα τους πολεμήσουμε στη σκιά. Οι τελευταίοι υπερασπιστές πέφτουν νεκροί από εκειβόλα όπλα. Οι Πέρσες τρέμουν από το φόβο τους και δεν πλησιάζουν. Ο Ξέρξης διατάζει να βρεθεί το σώμα του Λεωνίδα. Τον φοβάται ακόμα και νεκρό και ζητάει την αποκοπή της κεφαλής του. Ο Σιμονίδης ο Κίος, με το επίγραμμά του, θα αφήσει αδιάψευστη μαρτυρία της ηρωικής θυσίας. Οξύν, αγγέλιν λακεδαιμονίης, ότι τι δε κείμε θα της κίνων ρήμας υπηθόμενη. Ξενέ, να πεις του λακεδαιμονίους ότι εδώ είμαστε θαμμένοι πιστοί στους δικούς τους νόμους. Ένα χρόνο μετά, στις πλατεές, η θυσία του Λεωνίδα, του Δημόφυλου, των Σπαρτιατών και των Θεσπιαίων θα φέρει στις πλατεές του στρατούς των Ενωμένων Ελλήνων, οι οποίοι θα αποδιώξουν οριστικά τον ασιατικό κίνδυνο από τα ελληνικά εδάφη. Συναγωνιστές, ίσως αν κλείσουμε τώρα τα μάτια, αν αφογκραστούμε και ακούσουμε προσεκτικά, θα φτάσουν στα αυτιά μας οι κλαγκές των όπλων. Αν ακούσουμε προσεκτικότερα, ίσως να φτάσει και αυτός ο νικηφόρος Πεάνας των προγόνων, οι οποίοι ψάλουν βαδίζοντας προς τη μάχη. Άλλωστε, η ανάγνωση του ιστορικού της μάχης γίνεται προκειμένου, παράλληλα με όσα εξιστορούνται, τις αφορμές, τα αίτια, τις συνέπειες έπειτα, να καταδειχτούν στάσεις και συμπεριφορές, νοοτροπίες, προκειμένου να διδαχτούμε από αξεπέραστα πρότυπα γενναιότητας και φιλοπατρίας, για να μεταλαμπαδευτούν αξίες και ιδανικά. Μπροστά μας πλέον ανοίγονται δύο δρόμοι, αυτόν που αντιστέκονται και αυτόν που μυδίζουν. Η Χρυσή Αυγή έχει διαλέξει τον πρώτο δρόμο, τον δρόμο του αγώνα, τον δρόμο της αντίστασης. Όσοι ζωντανοί, ακολουθήστε! Ζήτω η ηρωική νεκρή των Θερμοπυλών! Ζήτω! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω! Ζήτω ο αρχηγός! Ζήτω! Αντεπίθεση! Εθνική αντίσταση! Δυόμισι χιλιάδες χρόνια πριν, οι ήρωες οι οποίοι έπεσαν στο ιερό του το πεδίο, συσπηρώθηκαν γύρω από το βασιλιά τους Λεωνίδα.
Σήμερα οι Έλληνες εθνικιστές και ολόκληρος ο ελληνισμός απανταχού της γης συσπυρώνεται γύρω από το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα της Χρυσής Αυγής και από τον αρχηγό της. Συναγωνιστές, υποδεχτείτε τον αρχηγό του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Ζήτω αρχηγός! Ζήτω αρχηγός! Ζήτω αρχηγός! Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, όλοι όσοι είστε σήμερα εδώ, από όλους εσάς, τους υπερήφανους Έλληνες και τις Ελληνίδες, ξαναζεί το πνεύμα των Θερμοπυλών. 22 ολόκληρα χρόνια η Χρυσή Αυγή είναι εδώ και το επίσημο κράτος απουσιάζει. Και μόνο κάποιες εκδηλώσεις που θυμίζουν φιλολογικά μνημόσυνα γίνονται που δεν έχουν καμία αξία. Μα πώς μπορούν να τιμήσουν τον Λεωνίδα, τους Λακεδαιμόνιους και τους Θεσποιείς, οι μηδίσαντες που εξουσιάζουν την πατρίδα μας. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Αντικρίζω τον κατάμεστο αυτό χώρο με τις τιμημένες γαλανόλευκες, αλλά και τα τιμημένα μαυροκόκκινα λάβαρα των Ελλήνων εθνικιστών. Τη σύμπτωση όταν έγινε η μεγάλη αυτή μάχη, κόκκινοι πορφυροί ήταν οι χιτώνες των Λακεδαιμονίων και μαύροι οι χιτώνες των Θεσπιαίων. Με τους μαύρους και τους πορφυρούς χιτώνες γράφτηκε αυτή η χρυσή σελίδα της ιστορίας. Τιμούμε έτος 2018 και τιμούμε όλοι εμείς σήμερα τις Θερμοπύλες. Σε μια Ελλάδα που δεν είναι η Ελλάδα, είναι το ψευτορωμαϊκό που είχε πει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Είναι ένα κράτος το οποίο εξουσιάζουν εφιάλτες και μηδίσαντες. 22 χρόνια Θερμοπύλες με τη Χρυσή Αυγή και αλίμονο, ακόμα δεν ήλθαν οι πλατεές, αλλά είστε εσείς εδώ και η παρουσία σας αποδεικνύει ότι θα έρθουν οι πλατεές και οι μύδοι επιτέλους θα νικηθούν κατά κράτος. Λαός, κράτος, εθνικισμός! Λαός, κράτος, εθνικισμός! Λαός, κράτος, εθνικισμός! Σε αυτόν εδώ το χώρο, κάτω από αυτή την ίδια σελήνη που έχει ανατείλει, κάτω από τον ίδιο αυτόν ήλιο που έδισε, άφησαν την τελευταία τους πνοή 300 παιδιά της Σπάρτης και 700 παιδιά των Θεσποιών, τιμώντας την Ελλάδα στους αιώνες των αιώνων, γράφοντας την πιο ηρωική σελίδα της ιστορίας μας. Και όμως, η εκδήλωση αυτή έγινε αντικείμενο μιας δικογραφίας, της δικογραφίας μας. Έγκλημα μέσα στα εγκλήματα τα τόσα, τα ανύπαρκτα της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή ήταν και η τιμή στις Θερμοπύλες. Γιατί για αυτούς, για τους προδότες, είναι έγκλημα να θυμάσαι τους ήρωες και είναι τιμή να θυμάσαι τους προδότες. Ανάρχικοι και μπολσεβικοι, αυτή η γη δεν σας ανήκει. Ποιος από εμάς θα ξεχάσει τις χρυσαυγιάδες και ανάμεσα στα πλάνα που έδειχναν να δείχνουν συνεχώς τις βάδες που ήταν αναμένες στις Θερμοπύλες. Ας ανάψουν και τώρα οι βάδες για την τιμή των μεγάλων νεκρών, να φτάσουν οι φλόγες τους στα ουράνια, να δουν από ψηλά
οι ψυχές, ότι υπάρχουν ακόμη Έλληνες που τους τιμούν. Ήταν Σεπτέμβριος του 2013, όταν είχε πράγματι γίνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση εδώ στις Θερμοπύλες. Προηγουμένως είχαν γίνει άλλες εκδηλώσεις. Η Χρυσή Αυγή προχωρούσε ολοτακώς. Οι δημοσκοπήσεις την έδειξαν 18%. Και ήταν σαν τέτοιες μέρες που ήρθαν ξημερώματα στα σπίτια μας με κουκούλες και με αυτόματα και μας πήραν στα κελιά της αντιτρομοκρατικής. Άκου, πέντε... αρχηγέ, και άκου το καλά, ξεφτύλισες το σύστημα ακόμα μια φορά. Άκου, αρχηγέ, και άκου το καλά, ξεφτύλισες το σύστημα ακόμα μια φορά. Σεπτέμβρη. Άκου, αρχηγέ, και άκου το καλά, ξεφτύλισες το σύστημα ακόμα μια φορά. Σεπτέμβριος του 2013. Και ήλθαν και μας πήραν από τα σπίτια μας και πιστεύανε ότι θα βάλουμε τίποτε μπουφάν μπροστά από το πρόσωπό μας, θα καλύψουμε τις χειροπέδες. Αλλά εμείς τους κοιτάξαμε κατά πρόσωπο και τους είπαμε «Ζήτω η νίκη, ζήτω η Χρυσή Αυγή». Ούτε οι σφαίρες, ούτε οι φυλακές, κανένας δεν λυγίζει τους εθνικιστές. Ούτε οι σφαίρες, ούτε οι φυλακές, κανένας δεν λυγίζει τους εθνικιστές. Σεπτέμβριος 2013 στις Θερμοπύλες και μετά στα κελιά της αντιτρομοκρατικής. Σεπτέμβριος 2018 και είμαστε εδώ πάλι ζωντανοί, όρθιοι, με τις σημαίες ψηλά, λέγοντάς τους ότι δεν λυγίσαμε. Έμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Έμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Έμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Ό,τι και να κάνουν, όσες διώξεις και να κάνουν εις βάρος μας, όσες απαγορεύσεις και αποκλεισμούς, όσες ψευτοδημοσκοπήσεις και αν παρουσιάσουν, όσο υπάρχετε εσείς, όσο υπάρχει ακόμη κι ένας Χρυσαυγίτης, υπάρχει ελπίδα να υπάρχει Ελλάδα στο μέλλον. Και αυτό είναι που τους φοβίζει. Πού είναι οι Θερμοπύλες σήμερα? Δεν είναι μόνο εδώ. Ήταν και στην πλατεία στη Θεσσαλονίκη, έξω από το Βελίδιο, όταν οι περήφανοι άνδρες και γυναίκες και παιδιά ακόμη, κρατώντας γαλανόλευκες, έδωσαν τη μάχη ενάντια σε κάποιους που παίρναν εντολές από ανθέληνες. Έδωσαν τη μάχη τραγουδώντας. Έδωσαν τη μάχη τραγουδώντας το τραγούδι «Μακεδονία ξακουστή» του Αλεξάνδρου Ικώρα. Η Μακεδονία είναι ελληνική, αλήτες, προδότες, πολιτικοί. Η Μακεδονία είναι ελληνική, αλήτες, προδότες, πολιτικοί. Χτυπούσαν με ρόπαλα τον κόσμο στα κεφάλια. Έριχναν χημικά, όμως οι ελληνικές σημαίες ήταν ψηλά. Και πάλι επαναλαμβάνω, το «Μακεδονία ξακουστή» του Αλεξάνδρου Ικώρα δεν έσβησε από τα χείλια και δεν πρόκειται να σβήσει. Και μας κατηγορούνε ποιοι. Ποιοι αυτοί που έχουν ήδη μηδήσει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με αυτή την τραγική, την μεγάλη προδοσία της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπου παραχώρησαν το όνομα Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Αναφέρομαι και σε αυτούς οι οποίοι φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τη χώρα και παριστάνουν δήθεν τους Μακεδονομάχους. Είναι οι ίδιοι που στη δεκαετία του 1990 έλεγαν ότι σε 10 χρόνια το όνομα της Μακεδονίας δεν θα το θυμάται κανείς. Έκαναν λάθος. Έχουν περάσει 25 και θα περάσουν και 125 και οι Έλληνες θα το θυμούνται πάντα, γιατί η Μακεδονία είναι μία και είναι μόνο ελληνική. Όμως η Νέα Δημοκρατία έχει συνέχεια.
Είναι γνήσια συνέχεια εκείνης της Νέας Δημοκρατίας της δεκαετίας του 90. Γιατί δεν ήταν παρά πριν λίγες ημέρες που ο νέος της πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε με για το όνομα, είπε για το όνομα, μη φοβάσαι, θα ξεχαστεί. Έτσι νομίζεις, Κυριάκο Μητσοτάκη? Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Για να μην αναφερθώ στον μεγάλο διώκτη μας, το Δένδια, ο οποίος ευθέως το είπε. Ευθέως το είπε ότι υποστηρίζει σύνθετη ονομασία. Εμείς οι Έλληνες εθνικιστές, έχοντας στο πλευρό μας τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, λέμε όχι στη σύνθετη ονομασία. Ποτέ. Αυτό θα αποτελεί στους αιώνες των αιώνων προδοσία εις βάρος του ελληνισμού. Όχι στη λήθη και την υποταγή. Αλήτες, προδότες, πολιτικοί. Όχι στη λήθη και την υποταγή. Αλήτες, προδότες, πολιτικοί. Όχι στη λήθη και την υποταγή. Αλήτες, προδότες, πολιτικοί. 5 ολόκληρα χρόνια από το Σεπτέμβριο του 2013 ως σήμερα μας πολεμούν και δεν λυγίζουμε. Μας έχουν αποκλείσει από όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και μιλάνε για δημοκρατία. Πρόσφατα πήγα στη Θεσσαλονίκη, όπου έδωσα συνέντευξη για τη διεθνή έκθεση, όσοι συνηθίζεται, και τη συνέντευξή μου δεν τη μετέδεσε η κρατική τηλεόραση, που υποτίθεται ότι ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Αλλά δεν ανήκει στους Έλληνες, ανήκει στη συμμορία του κόμματος των πολιτικών κομμάτων, ενάντια στο οποίο μία δύναμη υπάρχει, η Χρυσή Αυγή των Ελλήνων. Εσείς όλοι. Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση. Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση. Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση. Οι Θερμοπύλες είναι ένα σύμβολο, αιώνιο, που δεν βρίσκεται μόνο στον τόπο αυτό, όπου τελούμε κάθε χρόνο τη σεμνή αυτή τελετή. Είναι στα γαλανά νερά του Αιγαίου, είναι στα Ήμια Θερμοπύλες, όπου τα φύλαξαν 3 παλικάρια που έπεσαν. Είναι στην Κύπρο μας, όπου θέλουν να την ξεπουλήσουν στους Τούρκους και προωθούν τη λύση της Ομοσπονδίας. Και οι μοναδικοί που αντιστέκονται είναι ποιοι? Οι εθνικιστές του ΕΛΑΜ, τα αδέλφια μας. Κύπρος Αιγαίο με το πονιαίο! Κύπρος Αιγαίο με το πονιαίο! Κύπρος Αιγαίο με το πονιαίο! Ας αναρωτηθούμε όμως για κάτι. Λένε ότι η Χρυσή Αυγή είναι ασήμαντη. Είναι στο περιθώριο, δεν πρόκειται να κάνει τίποτε. Τότε γιατί μας αποκλείουν? Τι έχουν να φοβηθούν από κάποιους που βρίσκονται στο περιθώριο, που δεν έχουν θέσεις, που δεν έχουν να πούν τίποτε? Ο φόβος τους και ο τρόμος τους είναι μέγας. Εάν μας προβάλλουν, ξέρουν ότι θα ξεπεράσουμε κάθε όριο που θα μας θέσουν και θα μας αγκαλιάσει ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Γιατί εμείς είμαστε ο λαός. Η Χρυσή Αυγή είναι το έθνος, είναι ο λαός, είναι η νίκη που έρχεται. Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Αίμα, τιμή. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην εθνική μειοδοσία της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της Μακεδονίας, η οποία είναι έτοιμη να δώσει το όνομα Μακεδονία χωρίς δισταγμό. Είναι μόνο όμως αυτοί οι εθνικοί μειοδότες? Όχι βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών υπογράφτηκε στο χωριό Ψαράδες. Εκεί όπου ο Ζαχαριάδης και το τιμημένο, όπως λένε, Κουκουέ, παραχώρησε και μιλούσε για αυτονομία της Μακεδονίας και της Θράκης. Και μας κάνουν τους πατριώτες και μας μιλάνε για πατριωτισμό σε εμάς τους Χρυσαυγίτες, αυτοί που έχουν ξεπουλήσει πατρίδα. Και γνήσια συνέχειά τους είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για όσους δεν το ξέρουν, είναι συνέχεια του συνασπισμού και του Κουκουέ εσωτερικού, το οποίο διασπάστηκε από το ΚΚΕ το 1968. Μέχρι τότε είχαν ίδια και κοινή γραμμή, και η γραμμή τους αυτή ήταν σύμφωνη με τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς,
η οποία ήθελε αυτόνομη Μακεδονία και Θράκη. Όμως αντιστάθηκαν τότε οι εθνικιστές και θα αντισταθούν και σήμερα. Και η Μακεδονία και η Θράκη θα μείνουν ελληνικοί σε πείσμα των προδοτών, σε πείσμα των Τούρκων και των Σκοπιανών. Ανάρχικη και Μπολσεβική αυτή η γη δε σας ανήκη. Ανάρχικη και Μπολσεβική αυτή η γη δε σας ανήκη. Άλλαξα. Άλλαξαν πολύ, νομίζετε, τα πράγματα στην πατρίδα μας από τον καιρό εκείνο τον παλαιό, τον ένδοξο των Θερμοπυλών. Όχι βέβαια, δεν έχουν αλλάξει. Γιατί και τότε, δυστυχώς, ανάμεσα στους Έλληνες υπήρχαν προδότες, υπήρχαν μηδίσαντες που ακολουθήσανε τον Πέρσι αυτοκράτορα και μάλιστα του έδωσαν και δυνάμεις και συνετάχθησαν μαζί του ενόπλος. Αντίθετα, στην Αθήνα και στη Σπάρτη το απήντησαν με ένα υπερήφανο όχι. Εμείς εδώ, σαν Χρυσή Αυγή, έχουμε να δώσουμε ένα μήνυμα προς όλους αυτούς τους πολιτικάντιδες που ξεπουλάνε πατρίδα, που ξεπουλάνε όλα τα εθνικά θέματα. Να τους πούμε πως σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν Χρυσαυγίτες, είναι Σπάρτη και δεν θα περάσουν. Έλας, έλας! Ήταν οι έπιτες! Ένας, ένας, ήταν οι έπιτες! Ένας, ένας, ήταν οι έπιτες! Υπάρχουν λοιπόν και σήμερα μηδίσαντες. Και υπάρχουν βεβαίως και μύδι. Μύδι με πολλές μορφές. Είτε είναι η ξενοκρατία, είτε είναι οι Σκοπιανοί που θέλουν τη γη μας, είτε οι Αλβανοί που έχουν σκλαβωμένοι. Οι Αλβανοί που έχουν σκλαβωμένη τη Βόρειο Ήπειρο και γκρεμίζουν κατοικίες Ελλήνων στη Χιμάρα αυτές τις ημέρες που μιλάμε και δεν λέει κανένα προδοτικό κανάλι ούτε μια λέξη. Για μας τους Χρυσαυγίτες πάντα θα υπάρχει το εμβατήριο που λέει «Έχω μια αδελφή κουκλίτσα αληθινή, τη λένε Βόρειο Ήπειρο, την αγαπώ πολύ». Βόρειος Ήπειρος, γη ελληνική, αίμα μας. Χρυσή Αυγή! Βόρειος Ήπειρος, γη ελληνική, εθνικής μας, Χρυσή Αυγή! Δεν λείπουν λοιπόν! Ήπειρος, γη ελληνική, εθνικής μας, Χρυσή Αυγή! Δεν λείπουν λοιπόν στη σημερινή εποχή ούτε οι μηδίσαντες, ούτε οι μύδοι, ούτε οι εφιάλτες. Όλοι εμείς σήμερα όμως τους αποδεικνύουμε ότι υπάρχουν ακόμη λακεδαιμόνιοι και θεσποιείς. Υπάρχουν ακόμη φάλαγγες μακεδονικές που θα αντεπιτεθούν και θα διώξουν τον Ασιάτη δυνάστη πίσω στα βάθη της Ασίας. Ήταν συναγωνιστές και συναγωνίστριες εδώ και χρόνια πολλά επιλογή μας να τιμούμε τους νεκρούς μας, τους μεγάλους νεκρούς του έθνους. Και η πιο πρόσφατη νεκρή μας που φύλαξαν Θερμοπύλες στη Λεωφόρο Ηρακλείου, στα γραφεία των Βορείων Προαστίων, ήταν τα αδέλφια μας. Ήταν τα αδέλφια μας όπου έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πίστη και την πατρίδα. Όμως για αυτούς δεν υπάρχει καμία επίσημη συγγνώμη από το κράτος, καμία μνήμη. Τους έχουν ξεχάσει οι πολιτικάντιδες, όπως ξεχνάνε οποιοδήποτε πέφτει με την ελληνική σημαία. Αντίθετα... Γιώργο και Μάνο, ακούστε εκεί ψηλά, τα αδέρφια σας κρατάνε για πάντα τα στενά. Γιώργο και Μάνο, ακούστε εκεί ψηλά, τα αδέρφια σας κρατάνε για πάντα τα στενά. Γιώργο και Μάνο, ακούστε εκεί ψηλά. Κάθε 1η Νοεμβρίου λοιπόν τιμούμε τις Θερμοπύλες της Λεωφόρου Ηρακλείου. Στα τέλη του Ιανουαρίου κάθε χρόνο δεν ξεχνάμε τη μεγάλη εκείνη νύχτα της ντροπής, τη νύχτα των ημείων, όταν 3 γενναίοι αξιωματικοί του πολεμικού μας ναυτικού,
ο Καραθανάσης, ο Βλαχάκος και ο Γιαλοψός έχισαν το αίμα τους. Έχισαν το αίμα τους για να παραμείνει το Αιγαίο ελληνικό. Και σήμερα οι πολιτικάντιδες τι κάνουν, το ξεπουλούν, συζητούν με τον Ερντογάν, κάνουν ό,τι θέλει ο Ερντογάν στη Θράκη. Και ποιο κόμμα ήταν το μόνο που τελευταία, όταν ετέθη ένα νομοσχέδιο για τους μουφτίδες, αντιστάθηκε και ψήφισε όχι, μόνο η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή που όταν ορκίστηκαν στο Κοράνι μέσα στη Βουλή, οι τρεις μουσουλμάνοι βουλευτές, τέσσερις είναι τώρα, κάθισε στη θέση της. Δεν σηκώθηκε όρθιοι και μας κατηγορήσανε γι' αυτό. Και βγήκα εγώ στη Βουλή και τους είπα ότι εάν δεν θεωρούν μητέρα τους πατρίδα την Τουρκία, ας το πούν. Και τιμωρήθηκα γι' αυτό και εγώ και ο συναγωνιστής Κασιδιάρης και ο συναγωνιστής Ηλιόπουλος, ότι προσβάλαμε τους Τούρκους συναδέλφους τους. Σε χουρί και φωτιά στα τουρκικά σκυλιά. Υπάρχουν εφιάλτες, υπάρχουν μηδίσαντες, υπάρχουν προσκυνημένοι και υπάρχει και μια παθητικότητα σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, η οποία δυστυχώς απλώνεται παντού και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι αντιστέκονται, οι χρυσαυγίτες και οι χρυσαυγίτισες. Και βλέπετε σε γειτονιές της Αθήνας, σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης, σε χωριά, παντού, να ξεφυτρώνουν μέσα από τα μπαλκόνια ελληνικές σημαίες. Υπάρχουν συμπατριώτες μας, πολλοί εκατομμύρια που έχουν κηρύξει επανάσταση. Από εμάς περιμένουν να τους οδηγήσουμε στην ελευθερία και στην νίκη. Ελλάδα ισχυρή, εθνικιστική. Τελετή μνήμης κάθε χρόνο για τις Θερμοπύλες και τέλη Ιανουαρίου για τους νεκρούς των Ημείων και 1η Νοεμβρίου για τα αδέλφια μας που έπεσαν στη Λεωφόρο Ηρακλείου και κάθε 29η Μαΐου εκεί στην πλατεία Μητροπόλεως, στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε ακόμη να πάμε εκεί όπου πρέπει κάποτε να τιμηθεί ο τελευταίος αυτοκράτορας των Ελλήνων. Στην Κωνσταντινούπολη, στη Βασιλίδα των Πόλεων, που είναι το όνειρο κάθε Έλληνα, που είναι η μεγάλη ιδέα. Και βγήκε και πρόσφατα ο Ερντογάν και μίλησε για το 1922, όταν ο ελληνικός στρατός ήταν έτοιμος να καταλάβει την Άγκυρα, αλλά η προδοσία και ο διχασμός διέλυσαν το έθνος. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σε αυτόν τον ιερό χώρο θα έπρεπε κάθε χρόνο να γίνεται μια τελετή, όχι μόνο από τη Χρυσή Αυγή, επίσημα από τις ένοπλες δυνάμεις. Θα έπρεπε εδώ να υπάρχει ένα φυλάκιο του ελληνικού στρατού προς τιμήν των 300 του Λεωνίδα και των 700 θεσπιαίων του Δημόφιλου. Δεν υπάρχουν όμως. Δεν υπάρχουν. Αντίθετα, βλέπουμε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, που είναι ένας χώρος ιερός, που είναι ο νοητός τάφος όλων των στρατιωτών που έχισαν το αίμα τους για την πατρίδα, βλέπουμε να βεβηλώνεται συνεχώς και να φτάσουμε μέχρι το σημείο αναρχομπολσεβίκοι να καίνε το φυλάκιο του Εύζωνα. Και τι έκανε τότε η αστυνομία? Τίποτε. Τι κάνει η αστυνομία για όλους αυτούς τους προστατευόμενους αλήτες από το κράτος του ΣΥΡΙΖΑ? Τίποτε. Επιτίθεται στα γραφεία μας. Απειλούν, καίνε αυτοκίνητα συναγωνιστών μας. Νομίζουν ότι θα μας λυγίσουν. Οι χρυσαυγίτες, ας το πάρουν είδηση. Ήρθαν για να μείνουν και θα μείνουν μέχρι να νικήσουν. Έμα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ο Πέρσης, αυτοκράτορας τότε ο Ξέρξης, τι ζήτησε από τη Σπάρτη και την Αθήνα και τις άλλες ελληνικές πόλεις που αντιστάθηκαν? Γιν και είδωρ. Αυτό που ζήτησε ο Πέρσης το ζήτησαν ακριβώς και με τα μνημόνια οι ξένοι, οι περίφημοι δανειστές, τόσο από το Πασόκ όσο από τη Νέα Δημοκρατία και όσο από το ΣΥΡΙΖΑ. Και έδωσαν γιν και είδωρ. Είναι οι μηδίσαντες της εποχής μας.
παραχώρησαν εθνική κυριαρχία. Και η Χρυσή Αυγή από τότε, από το 2012 μέσα στη Βουλή, από την πρώτη στιγμή τους είχε πει: τρεις λέξεις φτάνουν για να πούμε όχι στα σχέδιά σας. Εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επίτας. Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επίτας. Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επίτας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, έχουν το θράσος οι ασπάλακες και οι σκόλικες που επιδιώκουν σήμερα να έλθουν στην εξουσία για να κατασπαράξουν κι αυτοί στο σώμα της πατρίδας, και αναφέρομαι στους νεοδημοκράτες, να λένε ότι τι είστε εσείς οι χρυσαυγίτες, συνεργάζεστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς συνεργαζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να τα πούμε ένα-ένα. 14 Αυγούστου του 2015, στο μνημόνιο. Ποιοι ψήφισαν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο με το οποίο υποφέρει σήμερα όλος ο ελληνικός λαός? Οι νεοδημοκράτες. Λέγοντας μάλιστα ότι φέρτε μας συμφωνία και δεν μας ενδιαφέρουν οι όροι. Η Χρυσή Αυγή όμως είπε όχι. Να μιλήσουμε για το έσχος και την τροπή με την ίδρυση Ισλαμικού Τεμένους μέσα στην Αθήνα. Τι ψήφισε η Νέα Δημοκρατία? Ναι, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι ψήφισαν όχι? Η Χρυσή Αυγή. Και είναι και πολλά άλλα νομοσχέδια, όπως το περίφημο αντιρατσιστικό και άλλα πολλά. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εσείς είσαστε ο θησαυρός, η καρδιά του κινήματος των Ελλήνων Εθνικιστών. Να είστε υπερήφανοι, είναι τίτλος τιμής που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Όλοι εμείς σήμερα εδώ δεν συμμετέχουμε σε μια πολιτική συγκέντρωση. Συμμετέχουμε σε μια τελετή, σε μια αγία μετάληψη. Μεταλαμβάνουμε Ελλάδα, μεταλαμβάνουμε ιστορία. Παίρνουμε άγια μετάληψη από το αίμα και από τη σάρκα του Λεωνίδα, των Λακεδαιμονίων και των Θεσπιαίων, τιμώντας την ιερή τους μνήμη στο χώρο αυτό. Να είστε πάντα γεροί, να είστε πάντα δυνατοί, να μάθετε ότι δεν λυγίζει ποτέ κανείς αν δεν λυγίσει η ψυχή του. Ψηλά τις σημαίες, όρθια τα λάβαρα, η νίκη θα έρθει με τη δική σας ψυχή, με τη δική σας πίστη. Ζήτω η νίκη! Ζήτω! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Να χαμηλώσουν τα λάβαρα. Όταν ο Ξέρξης έγραψε στον Λεωνίδα να μην πολεμήσει με το Θεό, εννοώντας τον εαυτό του, αλλά να τον ακολουθήσει και να γίνει άρχον της Ελλάδος, ο Λεωνίδας απάντησε: «Για εμένα, προτιμότερο από το να γίνω άρχον των ομοφύλων μου, ο υπέρ της Ελλάδος θάνατος». Πάλιν δε του Ξέρξου γράψαντος πέμψον τα όπλα, αντέγραψε: «Μολόν λαβέ! Σε όλους τους βάρβαρους εισβολείς, σε όλους τους σύγχρονους εφιάλτες που ζητούν να υποταχθούμε και να παραδώσουμε τα όπλα, ας απαντήσουμε ενωμένοι με μία φωνή και ας αντιχίσουν και πάλι στις Θερμοπύλες τα αιώνια λόγια του Λεωνίδα. Μολόν λαβέ!» Στάση προσοχής, εθνικός ύμνος. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε ο χαίρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε ο χαίρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε ο χαίρο ελευθεριά. Ζήτω η Ιωνία Ελλάς! Ζήτω! Ύμνος Χρυσής Αυγής.
Τρανών προγόνων ιχνηλάτες, λαμπρών αγωνιστών παιδιά. Οι νέοι είμαστε Σπαρτιάτες με τη γενναία μας καρδιά. Εμπρός, πάντα εμπρός, μιας νέας δόξας ανατέλειο καιρός. Εμπρός, πάντα εμπρός, μας οδηγεί του ελληνισμού το φως. Εμείς ανάψαμε τη δάδα, σε μας γεννήθηκε η οργή. Μια νέα θέλουμε Ελλάδα, που θα σκεπάσει όλη τη γη. Εμπρός, πάντα εμπρός, μιας νέας δόξας ανατέλειο καιρός. Εμπρός, πάντα εμπρός, μας οδηγεί του ελληνισμού το φως. Ζήτω ο εθνικισμός! Ζήτω! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω! Ζήτω ο αρχηγός! Σκοτάδια είναι αυτοί που φυλάσσουν το φως, το φως. Και μακριά του εχθρού μας τα μάτια αυτοί προφυλάσσουν.